Μπορεί οι περισσότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να έχουν συμμορφωθεί και να εκδίδουν νομότυπες αποδείξεις, όμως υπάρχουν ακόμη αρκετοί επιτίδη που συνεχίζουν να δίνουν κάτι περίεργα χαρτάκια στους ανυποψίαστους πελάτες. Τρανό παράδειγμα το δελτίο παραγγελίας που κάποιοι στην εστίαση ακόμα το πασάρουν σαν απόδειξη. Αυτά ακριβώς τα φαινόμενα κυνηγάει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με την εφαρμογή e-απόδειξη, που αναβαθμίζεται σε νέα έκδοση που θα ανοίγει το δρόμο για χρηματική αμοιβή από 100 έως 3.000 ευρώ σε όσους καρφώνουν μαϊμού αποδείξεις χωρίς QR κωδικό που καθίσταται υποχρεωτικό στις αποδείξεις από αύριο και όσα άλλα ορίζει ο νόμος. Πρόκειται για μια εκκρεμότητα μηνών που κλείνει μέσω του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και αφορά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Με την ψήφιση του νόμου θα είναι διαθέσιμη και η νέα εφαρμογή e-απόδειξη που θα περιλαμβάνει το κίνητρο της αμοιβής για όσους αλλιεύουν φοροφυγάδες, επώνυμα ή ανώνυμα. Η αμοιβή θα είναι κλιμακωτή ανάλογα με την αξία της συναλλαγής. Θα ξεκινάει από τα 100 ευρώ και μπορεί να φθάνει έως και το δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης με ανώτατο όριο της 3.000 ευρώ. Η εφαρμογή ή η απόδειξη στο χρονικό διάστημα που είναι σε λειτουργία έχουν γίνει 215.000 download, έχει προσελκύσει 133.000 καταγγελίες και έχει οδηγήσει στον εντοπισμό επιχειρήσεων φοροφυγάδων. Κάποιοι δε είχαν εκδώσει κανονικά αποδείξεις με την πραγματική αξία για κάθε συναλλαγή, στη συνέχεια κατά τη διαβίβαση των στοιχείων στην ΑΔΕ είχαν δηλώσει άλλο ποσό στα ηλεκτρονικά βιβλία MyData. Οι φορολογούμενοι έχοντας τη σχετική εφαρμογή στο κινητό τους μπορούν μέσω της κάμερας του κινητού να σκανάρουν τον κωδικό QR της απόδειξης. Ανάλογα με την κατάσταση της απόδειξης, η εφαρμογή παράγει τα εξής μηνύματα. Κλείσιμο. Η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτήν, εμφανίζονται τα στοιχεία της απόδειξης, αριθμός ταμιακής, αφημή επιχείρησης, αριθμός απόδειξης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης της συναλλαγής, αξία συναλλαγής ΦΠΑ και στις συναλλαγές με πρατήρια καυσίμων, την ποσότητα και το είδος του καυσίμου. Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται αν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στην απόδειξη. Εάν δηλαδή η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη είναι η ίδια με την αξία που έχει διαβιβαστεί στην ΑΔΕ. Εάν υπάρχει διαφορά, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα έχει γίνει η επέμβαση στον φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης, ώστε άλλο ποσό να εμφανίζει στην απόδειξη στον πελάτη και άλλο μικρότερο ποσό να διαβιβάζει στην ΑΔΕ. Η ταμιακή είναι δηλωμένη, αλλά η απόδειξη δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στην ΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται η ημερομηνία και η ώρα, πέραν της οποίας η απόδειξη θα έπρεπε να είχε διαβιβαστεί στην ΑΔΕ. Εάν η απόδειξη έχει εκδοθεί πριν από αυτό το χρονικό σημείο, υποδεικνύεται η αναφορά για μη διαβίβαση της απόδειξης. Ο κωδικός QR δεν μπορεί να διαβαστεί ή η ταμιακή δεν είναι δηλωμένη ή δεν είναι ενεργή. Στην περίπτωση αυτή, υποδεικνύεται η υποβολή αναφορά στην εφαρμογή. Για να αναφέρει την απόδειξη ο κάθε πολίτης μπορεί να ακολουθήσει τα εξής βήματα. Τραβάει φωτογραφία της απόδειξης. Εισαγάγει τον λόγο αναφοράς υπό μορφή πεδίου λίστας επιλογών με δυνατότητα επιλογής μιας τιμής. Προσθέτει όποιες παρατηρήσεις θέλει. Επιλέγει αν θα πραγματοποιήσει ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία.